Από το βήμα της μαζικής, σημερινή μας συγκέντρωση εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, ενώνουμε τις φωνές μας με τα εκατομμύρια διαδηλωτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, βροντοφωνάζοντας να σταματήσει τώρα το μακέλεμα του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν τώρα τα ελληνικά πλοία ή άλλες στρατιωτικές μονάδες από αποστολές που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας και των συνόρων της. Εκφράζουμε την αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση του λαού μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Δυναμώνουμε την πάλη μας και στεκόμαστε στο πλευρό του, στο δίκαιο αγώνα του για πατρίδα ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό του Ισραήλ, που παρά την τρομοκρατία και τις διώξεις αντιτίθεται στην πολεμοκάπηλη δολοφονική πολιτική της αντιδραστικής κυβέρνησης Νετανιάχου, αποδεικνύοντας ότι οι δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, αλλά αντίθετα έχουν κοινό συμφέρον να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους, την προσφυγιά. Τα εργατικά σωματεία, οι ΕΔΙΕ με τις κατατόπους επιτροπές ειρήνης, οι φοιτητικοί σύλλογοι, συνολικά οι φορείς του λαϊκού κινήματος, είμαστε εδώ και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για να εκφραστεί ακόμα πιο αποφασιστικά η αντίθεση του ελληνικού λαού στη γενοκτονία και στο ξεριζωμό του Παλαιστινιακού λαού, που μένεται εδώ και περισσότερο από 100 μέρες με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά με την εμπλοκή και της ελληνικής κυβέρνησης. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, στους χώρους εκπαίδευσης, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο η νεολαία, οι φοιτητές αγωνίζονται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να δυναμώσει το κύμα αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης και στο δίκαιο αγώνα του. Κόντρα στην αστική τάξη, στις κυβερνήσεις και στα τσιράκια της, που παρουσιάζουν ως κανονικότητα το πόλεμο και φτάνουν σε σημείο να κάνουν αδιανόητες, αρρωστημένες δηλώσεις, όπως εκείνη του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, που με περισσό θράσος έλεγε «Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά με το μικρότερο δυνατό ανθρώπινο κόστος», επιβεβαιώνεται το μυριόστομο σύνθημά μας. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ο πόλεμος στη Γάζα, που μένεται εδώ και μήνες με τραγικό απολογισμό, δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και μικρά παιδιά, με εκατομμύρια ξεριζωμένους, αποτελεί συνέχεια της επιθετικής πολιτικής του Ισραήλ, που εδώ και 75 ολόκληρα χρόνια σφαγιάζει και φυλακίζει το Παλαιστινιακό λαό. Η κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, η επιθέση στη Δυτική Όχθη και η αναζωπήρωση των πολεμικών εστιών στην Ιεμένη, στη Συρία, στο Λίβανο, συνολικά στη Μέση Ανατολή, προειδοποιούν για τεράστιους κινδύνους, φέρνοντας την ημερήσια διάταξη τη γενίκευση της πολεμικής σύγκρουσης με ολέθριες συνέπειες για τους λαούς της περιοχής. Αποκαλύπτεται για ακόμη μια φορά ότι οι ζωές των λαών αλέθονται στις μιλόπετρες των ανταγωνισμών και στα παζάρια για το ποιος θα κάνει κουμάντο, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και πορευμάτων, στις ζώνες επιρροής. Αναδεικνύεται η δολοφονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κομμάτων που τη στηρίζουν, που φτάνει στο χυδαίο σημείο να αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, παρέχοντας έτσι λευκή επιταγή στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Καταραίουν σαν χάρτινος πύργος οι υποτιθέμενες δημοκρατικές ευαισθησίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όταν εκατομμύρια άνθρωποι που διαδηλώνουν ενάντια στη σφαγή και την Ισραηλινή κατοχή με απαράδεκτο και συκοφαντικό τρόπο χαρακτηρίζονται φιλοτρομοκράτες, αντισημίτες, ξυλοκοπούνται και συλλαμβάνονται. Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι την ώρα που το Ισραηλινό κράτος μεθοδεύει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, προωθείται το νέο αντιδραστικό σύμφωνο μετανάστευσης με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παγώνουν το άσυλο στους Παλαιστινίους πρόσφυγες, να χτίζουν δομές φυλακές σε τρίτες χώρες, να παραβιάζουν τα δικαιώματα των προσφύγων μεταναστών, κλιμακώνοντας παράλληλα την καταστολή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, φέρνουν εγκληματικές ευθύνες, γιατί με την πολιτική τους δίνουν άλοθη στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Βάζουν πλάτη και προωθούν επικίνδυνους σχεδιασμούς για την επόμενη μέρα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Η διαρκής αναβάθμιση των οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών συμφωνιών της Ελλάδας με το Ισραήλ, η πλήρη στήχηση με τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελούν κρίκους στη μακρά αλυσίδα της εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας τον ελληνικό λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Είναι οι ίδιοι που αρνούνται να εφαρμόσουν την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής ήδη από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αποτελεί απίθμενο θράσος η τάχα ευαίσθητη για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δήθεν μάλιστα νοιάζεται και για το καλό της νεολαίας και γι' αυτό φέρνει, όπως λένε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να δίνει γη, νερό, αέρα και κάθε διευκόλυνση για να σφαγιάζονται από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ στην Παλαιστίνη νήπια, έφηβοι, νεολαίοι. Είναι η ίδια κυβέρνηση που ετείνει την καταστολή και επιχειρεί να ποινικοποιήσει τους αγώνες των φοιτητών και των μαθητών που παλεύουν και υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Η καραμέλα του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος που αναμασάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Αντίθετα, φανερώνεται ότι τα συμφέροντα για τα οποία μιλά είναι εκείνα των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων και των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα συμφέροντα πίνουν νερό ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα που τόσο ως κυβερνήσεις όσο και ως αντιπολίτευση υπηρέτησαν και υπηρετούν με το ζήλο του καλού μαθητή. Το βάθεμα της ελληνικής εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής που καταδικάζει το λαό στη φτώχεια και στην αβάσταχτη ακρίβεια, που ετείνει την καταστολή, που ξεσπιτώνει όπως και πριν λίγες μέρες χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους, που εμπορευματοποιεί την παιδεία, την υγεία, το πολιτισμό για να πλουτίζουν ακόμη περισσότερο μια χούφτα επιχειρηματική όμιλη. Αυτά τα συμφέροντα υπηρετεί και η αναβάθμιση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών κομμάτων, μετατρέποντας σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο τη χώρα μας και το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο το πλέγμα των βάσεων και των υποδομών στη χώρα μας παίζει ενεργό ρόλο στο έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού. Η Σούδα, η Λάρισα, η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, η Ελευσίνα λειτουργούν ως πολεμικά προγεφυρώματα για τις δολοφονικές επιθέσεις. Αποκαλύπτεται για πολλωστή φορά και με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι υπέρογες δαπάνες της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι δεκάδες στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της Ελλάδας. Τώρα χρειάζεται να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η λαϊκή απέτηση ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών.
Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, συνεχίζουμε αποφασιστικά, δυναμικά και μαχητικά. Κλιμακώνουμε την πάλη μας στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για να τερματιστεί το μακέλεμα στη λωρίδα της Γάζας, για να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή. Μπροστά στη φρίκη της φτώχειας, των ανταγωνισμών, των πολέμων και της προσφυγιάς, οι λαοί μπορούμε και πρέπει να βαδίσουμε το δικό μας δρόμο σε σύγκρουση με τα μονοπόλια και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, για να γίνουμε νοικοκύριδες στο τόπο μας, για να οικοδομήσουμε ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με τους άλλους λαούς. Έχουμε τη δύναμη και θα νικήσουμε. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί. Καλή συνέχεια.